Γεια σας και πάλι, στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μια παρουσίαση το Quizlet, μια εφαρμογή με την οποία δημιουργούμε κάρτες ή καλύτερα σύνολα καρτών ερωτοαπαντήσεων τα λεγόμενα flashcards και τα οποία όμως μπορούμε να τα αναθέσουμε και να τα παίξουμε εμείς και οι μαθητές με διάφορους τρόπους είναι δωρεάν η εφαρμογή, έχει βέβαια κάποιους περιορισμούς αλλά μπορούμε να φτιάχνουμε σύνολα καρτών και να τα αναθέτουμε σε μαθητές. Στη βιβλιοθήκη εδώ που λέει Your Library είναι που βλέπουμε τα study sets τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Για να κάνουμε λοιπόν ένα καινούριο πατάμε το, το Create, το κουμπάκι εδώ, ένα study set στο οποίο δίνω ένα τίτλο, π.χ. θα κάνω ένα Φλάσκαρ, ένα σύνολο flashcard με θέμα την ελληνική μυθολογία και βάζω αν θέλω μια περιγραφή και αυτό που κάνω στην πράξη είναι βάζω σύνολα όρων και ορισμών δηλαδή εδώ βάζω τον όρο για παράδειγμα θεά Άρτεμις και δεξιά θα βάλω τον ορισμό αυτό που πρέπει να μάθει ο μαθητής ή γενικά η αντιστοίχηση των δύο πραγμάτων, όρου και ορισμού. Θα το δούμε συνέχεια πώς αυτά τα δύο μπορούν να τα αντιστρέψουμε αν θέλουμε. Και ορίζω και τη γλώσσα, αν δεν το βρει αυτόματα βάζω ότι είναι ελληνικά, έχει σημασία αυτό γιατί υπάρχει μηχανική παραγωγή ήχου φωνής από κείμενο. Και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω βάζω κάρτες, δηλαδή σύνολα ε, όρων και ορισμών. το add card μπορεί να προσθέσω και άλλα. Εικόνα, δεν έχω δικαίωμα να κάνω μεταφόρτωση στη δωρεάν έκδοση, αλλά αυτόματα αυτό θα μου υποδείξει κάποιες εικόνες που θα βρει αυτό. Συνήθως, αν βρει, τότε είμαι τυχερός μπορώ να έχω και εικόνα να είναι μέρος του ορισμού και έτσι φτιάχνω το σύνολο καρτών ή αν θέλω, αν έχω τάχωση μορφή κειμένου τα ζευγάρια ε, όρου και ορισμού μπορώ να τα κάνω εδώ επικόλληση και εφόσον είναι χωρισμένα είτε με tab ή με κόμμα ή με νέα γραμμή να αυτόματα να τα εισάγω και αφού τελειώσω ε, πατάω create και χρειάζεται να έχω τουλάχιστον αν θέλω να έχω και τις επιλογές για, όπως θα δούμε μετά για quiz τουλάχιστον έξι κάρτες θα γυρίσω όμως πίσω στη βιβλιοθήκη για να δείξουμε ένα που έχω κάνει ήδη. Θα το κάνω εδώ επεξεργασία. Έχω βάλει τα σύνολα της κάρτες μου, δηλαδή όρων και ορισμών. Και αφού τελειώσω αποθηκεύω με το, με το done. Και έτσι λοιπόν αφού είναι έτοιμο αυτό, είμαι τώρα σε σελίδα μπορώ να το μοιράσω στους μαθητές με το share με το copy link εδώ πέρα να το μοιράσω και σε άλλους ενδιαφερόμενους και μπορώ εγώ να το δω να το μόνος μου πως λειτουργεί μπορώ αυτό να το παίξω ως αυτό που είναι το πιο βασικό ως κάρτες και να κάνω δεξιά αριστερά να προηγούμενε στις κάρτες και υπάρχει και το κουμπάκι εδώ για παραγωγή φωνής. Δύο, Διό, δύο Και για τον όρο και για τον ορισμό. Ο θεός του κρασίου, της απορία και της ξεφρανημένης διασκεδάση. Το ίδιο μπορώ να το κάνω σε μορφή λέρνη, όπου είναι ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Αυτό δηλαδή από, ένα, από έναν ορισμό βγάζει τυχαία κάποιους όρους μέσα στο ίδιο Σύνολο, και μου λέει αν κάνω σωστό ή λάθος δηλαδή είναι στη μορφή εκμάθησης και όχι σαν τεστ υπάρχει όμως και η μορφή τεστ όπου μπορεί το παίξει κάποιος ως τεστ όπου στο τέλος έχει βαθμολογία και επίσης υπάρχει και η μορφή ε, του παιχνιδιού matching pairs το κλασικό παιχνίδι όπου κάνουμε ζευγάρωμα των καρτών Και τέλος κάποιες νέες λειτουργίες που προσθέθηκαν πρόσφατα είναι το Classic Live και το Checkpoint. Και τα δύο είναι, έχουν μια παρόμοια λειτουργία, δηλαδή θα είναι όπως περίπου με το καχού, αν το γνωρίζετε. Κάνουμε το Quiz Live στην τάξη και με στοιχεία Gamification. Έχουν κάποιες διαφορές αυτά τα δύο. Το Classic Live είναι πιο πολύ για ανταγωνιστικότητα, ενώ το Checkpoint μπορούμε να... Στόχος είναι, δεν είναι, είναι να γίνεται η εκμάθηση και όχι να, να έχουμε έναν ανταγωνισμό. Αλλά έχουν μια παρόμοια λειτουργία. Αν, ας δούμε λίγο το Classic Live. Εδώ επιλέγω εάν θα έχω τους όρους ως ερώτημα και τους ορισμούς ως απάντηση ή το ανάποδο. Επιλέγω ένα από τα δύο κάποιες επιλογές αν θα είναι ομαδικό το παιχνίδι ή ένα, ένας, ένας και εδώ οι μαθητές μπορούν είτε να, αν έχουν κάποιο κινητό να, με QR code να σκανάρουν ή το κωδικό του παιχνιδιού θα βάλουν σε αυτή τη διεύθυνση ή να τους στείλω το σύνδεσμο και ξεκινάμε το παιχνίδι και αφού μπουν οι μαθητές μετά ε, έχουμε ένα live quiz με στοιχεία gamification όπως και με το καχού να το κλείσω όμως εγώ τώρα πιστεύω κάλυψα τα βασικά για το quizzes και να επιρθυμίζω ότι αφού φτιάξουμε κάποιο αν κάτι που δεν ανέφερα είναι και εδώ όπως και σε άλλες εφαρμογές μπορούμε να φτιάχνουμε τάξεις να φτιάχνουμε τάξεις και να σε αυτές αν οι μαθητές έχουν λογαριασμό να συνδεθούν στην τάξη μας και να απευθείας να τους αναθέτουμε τα study sets που φτιάχνουμε. Αυτά λοιπόν για το Quizlet.